Καλησπέρα σας. Στην πάγια θέση του ΠΑΟΚ για ανάδειξη του πρωταθλητή από play-off των τεσσάρων πρώτων ομάδων, την οποία έθεσε φέτος προς ψήφιση Super League, στήριξαν ομόφωνα τα μέλη του συνεταιρισμού, αλλάζοντας το φορμάτ του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο Euro, η Ισπανία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 16χρονο Γιαμάλ, προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό και περιμένει την αντίπαλό της από τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Ολλανδία. Την ευκαιρία να διεκδικήσει το τέταρτο Euro της ιστορίας της και να γίνει πολυνίκης ομάδα του θεσμού θα έχει η Ισπανία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε είδε τη Γαλλία να προηγείται στον ημιτελικό με το πρώτο της γκολ σε ροή αγώνα. Σέντρα του Εμπαπέ και κεφαλιά του Κολόμου ανοίγει το προβάδισμα των Γάλλων στο 9. Στο 21 όμως, ο Λαμίν Γιαμάλ απέδειξε γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο γουόντερκι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Με ένα απίθανο σούτ έξω από την περιοχή, εκτέλεσε το Μενιάν, φέρνοντας το παιχνίδι άμεσα στα ίσια και έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης τρεις ημέρες πριν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια. Ολική ανατροπή για τη Ρόχα στο 25, άψογο πάρσιμο του Όλμο και τελείωμα στην απέναντι γωνία για το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ. Λιγοστές φάσεις στο δεύτερο μέρος, οι Ισπανοί έσβησαν το παιχνίδι, δεν κατάφερε να αντιδράσει ο Κιλιάν Εμπαπέ και η παρέα του. Son orgullo, es un sueño al final. Todo niño sueña con marcar con su selección un gol así en un momento tan importante y nada, es un sueño lo que estoy viviendo y muy feliz. Ici, elle est ratée. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose, je pense que voilà. Απίθανο περιστατικό μετά τη λήξη αναμέτρησης, με ένα security να πέφτει πάνω στο πόδι του Άλβαρο Μωράτα, τραυματίζοντάς τον, με τον Ισπανό φόρ να αποχωρεί από το γήπεδο κουτσένοντας. Ένα ακόμα τρόπαιο με την Αργεντινή θα διεκδικήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε φτιάχνει με 2-0 τον Καναδά και πέρασε το μεγάλο τελικό ο Άλβαρης το 1-0 στο 22ο λεπτό. Παρέμβαση του Μέση στο πλασέ του Έντσο Φερνάντες για το 2-0 των πρωταθλητών κόσμου στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Κολομβία και Ουρουγουάη μονομαχούν απόψε για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.